Αυστηρά προσιλωμένοι είναι οι Έλληνε στο έθιμο τη Τσικνοπέμπτη. Κάθε χρόνο τέτοια μέρα οι σούβλε και οι ψισταριέ παίρνουν φωτιά στην κυριολεξία. Οι πιο παραδοσιακοί στείλουν τραπέζι στο σπίτι. Οι πιο πρακτικοί προτιμούν να βγουν έξω και να επισκεφθούν τα ψιστοπολία και τα οβελιστήρια. Θα τσικνήσουμε και περιμένουμε πώ και πώ και θα φτάσουμε στην άλλη άκρη τη Ελλάδο για να τσικνήσουμε. Το κρατάνε, ακόμα. το κρατάνε ακόμα. Γι' αυτό και δεν θα βρείτε μαγαζί σήμερα, έχω την εντύπωση. Πόσο... στην Ελλάδα. Στα σπίτια όμω και στα σπίτια. Και στα σπίτια, αλλά και έξω. Και έξω. Το τηρούνε. Παρόλο που έχει έρθει πολύ τη πόδα ο βιγκανισμό, αλλά νομίζω στην Ελλάδα ακόμα καλά κρατεί. Θα τσικνήσουμε. Με παρέα φίλου σε μαγαζί ύστερα από πολλά χρόνια. Ευκολία είναι το μαγαζί. Ε, αλίμονα. Ε, ε, δεν έχουμε και καραντίνα, οπότε... Μια χαρά. Η ευκολία μας είναι το καλύτερο. Η Τσικνοπέμπτη είναι η γιορτή τη Ορθόδοξη Παράδοση, στην οποία καταναλώνονται μεγάλε ποσότητε κρέατο. Ο λόγο που γίνεται η μέρα Πέμπτη είναι πω η Ορθόδοξη Εκκλησία θεωρεί σημαντικέ τι νηστείε τη Τετάρτη και τη Παρασκευή. Τρέχουμε εδώ, γιατί θα τσικνήσουμε. Γιατί πάντα υπάρχει τρόπο. Ε, άμα υπάρχει διάθεση, κάτι θα γίνει. Φίλοι παρέα. Ε, μα μοναχικά με τα παιδιά. Ε, είναι πιο ζεστά. Πιο ζεστή η οικογενειακή η ατμόσφαιρα είναι πολύ πιο ζεστή. Για το φαγητό τη ημέρα. Όχι για φαγητό γενικότερα, για το φαγητό τη ημέρα. Άμα δεν ήταν για την πλησταριά, τι να το κάναμε, εντάξει. Η Τσικνοπέμπτη είναι μέρα τη δεύτερη εβδομάδα του Τριοδίου, όπου οι άνθρωποι ετοιμάζονται για τη μεγάλη νηστεία τη Σαρακοστή. Με αυτό το έθιμο δίνεται η ευκαιρία σε κάθε οικογένεια να καταναλώσει ό,τι κρέα τη έχει απομείνει πριν από την έναρξη τη μεγάλη νηστεία. Είναι Τσικνοπέμπτη σήμερα. Θα τσικνήσουμε. Πρέπει. Και μαζί με την κοπέλα. Επιβάλλεται. Με... Να, τα, κόκκινα, πρέπει να τα αφήσουμε έξω, να χώσουμε στι πανσέτε, τα σουβλάκια, τα τζίκια, όλα αυτά μαζί. Τα ροδοπέτα, αλλά τα πετάμε. Δεν τα θέλουμε. Έχω γίνει καλύτερα τώρα. Μαγαζί. Μαγαζί, όχι. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα, πολύ παραδεισαγή ελληνική κριτική. Έτσι πρέπει. Αν κρατάει ο καιρό, φαίνεται είναι καλό έξω. Σπίτι δηλαδή. Στο, στο σπίτι, σπίτι, σπίτι. Η προέλευση αυτού του παράξενου εθίμου χάνεται στα βάθη του χρόνου. Ωστόσο, φαίνεται να συνδέεται και με τι βακχικέ γιορτέ των αρχαίων Ελλήνων και των Ρωμαίων. Θεωρούσαν το φαγοπότη και το γλέντι ιεροτελεστία για την καλή εφορία τη γη στην Άνοιξη. Επίση, η Τσικνοπέμπτη αποτελεί ουσιαστικά την απαρχή των εκδηλώσεων για την αποκριά, αφού την επόμενη εβδομάδα ακολουθούν το καρναβάλι και η καθαρά Δευτέρα. Δεν νομίζω να τσικνίσουμε. Γιατί. Ε, Luego con un con chamaton